Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, πράξεις και άρσεις συμμετείχαν στην παγκόσμια προσπάθεια για την κατοχήρωση της 12ης Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά στον δρόμο και διοργάνωσαν εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Να πούμε ότι το φαινόμενο της παιδικής εργασίας βρίσκεται σε έξαρση. Το 2012 στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 400 παιδιά αλβανικής και βουλγάρικης καταγωγής τα περισσότερα. Η άρση βρίσκεται από το 1990 στους δρόμους με ενεργή παρουσία κοινωνικών ερευνητών, καταγραφή και ουσιαστική παρέμβαση για την άρση του φαινομένου της παιδικής εργασίας. Αυτό που θα ήταν πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι δεν δίνουμε λεφτά στα παιδιά του δρόμου. Δεν τα βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε λίγη από την προσοχή μας, να μιλήσουμε μαζί τους, να επικοινωνήσουμε σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο, να μάθουμε κάποια πράγματα, να τους δείξουμε δηλαδή το ενδιαφέρον μας. Και αν θέλουμε να τα υποστηρίξουμε και με υλικό τρόπο, μπορούμε να τους αγοράσουμε κάτι για να φάνε, ένα μπουκαλάκι νερό, ένα καπέλο τώρα για το καλοκαίρι. Μπορούμε να ενημερώσουμε τα γραφεία της άρσης, μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο στο 526-150, να ενημερώσουμε την άρσης αν έχουμε δει κάποιο παιδί το οποίο βρίσκεται επανειλημμένα στο δρόμο. Οι ηλικίες είναι από 6 έως 12 τα παιδιά κυρίως. Όχι ότι δεν υπάρχουν και μικρότερα και μεγαλύτερα, αλλά μιλάμε για τον κύριο όγκο των παιδιών. Η καταγραφή, ειδικά με τα παιδιά από Βουλγαρία, είναι δύσκολη γιατί πηγαίνουν έρχονται πάρα πολύ. Με ανοιχτά τα σύνορα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες παρέμβασης. Για κάθε ξεχωριστή περίπτωση γίνεται ξεχωριστή παρέμβαση. Πώς βοηθάει η άρση αυτό? Η άρση ξεκινάει αυτή τη διαδικασία λοιπόν να προσεγγίσει τα παιδιά μέσω των street workers, των ανθρώπων που δουλεύουν στον δρόμο. Προσεγγίζει τα παιδιά, καταγράφει τις περιπτώσεις και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την περίπτωση, είτε το παιδί απομακρύνεται από την οικογένεια στην περίπτωση κακοποίησης, είτε υποστηρίζεται ολόκληρη η οικογένεια για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την επαιτία και τη δουλειά στον δρόμο. Το κινητό σχολείο Mobile School, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που με πρωτοβουλία των οργανώσεων Πράξεις και Άρσεις συμπληρώνει ένα χρόνο από την επιστροφή του στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουμε σε μια παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για να καθιερωθεί η 12η Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά του δρόμου. Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από τη μητρική οργάνωσή μας στο Βέλγιο, που λέγεται και αυτή ο Mobile School. Και γίνεται αυτή η προσπάθεια, υλοποιείται σε όποια χώρα του κόσμου διαθέτει Mobile School. Είναι γύρω στις 33 αυτή τη στιγμή. Όταν λες διαθέτει Mobile School, διαθέτει αυτό το μαγικό εργαλείο που είναι πίσω μας, το κινητό σχολείο. Υπάρχουν δηλαδή 33 συνεργάτες, εκεί γύρω νομίζω είναι, που συνεργάζονται με το Βέλγιο και έχουν αυτό το εργαλείο για τα παιδιά του δρόμου. Τι δυνατότητες σου δίνει αυτό το εργαλείο και πώς ήρθε στα χέρια σας και πόσο Ελλάδα θέλεις να μέσα αυτός και Θεσσαλονίκη? Στα χέρια μας καταρχήν ήρθε από το 2009 βρίσκεται. Υλοποιείται από δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, την Πράξεις και την Άρση, σε συνεργασία. Και αυτό που προσφέρει είναι βασικά στα παιδιά του δρόμου να μάθουν κάποια βασικά πράγματα όπως γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, αλλά και κανόνες υγιεινής, κανόνες συμπεριφοράς, μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι και την ήπια μάθηση, ώστε να ενταχθούν πιο εύκολα στο σχολικό περιβάλλον. Μιλάμε δηλαδή όχι για αντικατάσταση του σχολικού περιβάλλοντος, του σχολείου, αλλά για σύνδεση του καθόλου σχολείου με το σχολείο το κανονικό. Σε τι ηλικίες αναφέρεται όταν λέμε παιδιά από 5,5 μέχρι πόσο? 5,5 μέχρι 17-18. Το Mobile School δεν πηγαίνει ανάλογα με την ηλικία, αλλά με το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι μεγάλος και να μην έχει πάει ποτέ σε σχολείο ή να ξέρει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε όλο αυτό, να ανακαλύψει το παιδί τα ταλέντα του, να ανέβει η αυτοεκτίμησή του, να μάθει και κάποια βασικά πράγματα, ώστε να είναι πιο όμαλη γι' αυτό η ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον. Υπάρχουν παιδιά που μετά από το Mobile School έχουν πάει σε σχολεία? Στις περιοχές που υλοποιούμε από το 2009 έχουμε παρατηρήσει μια πιο εντατική συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο, γιατί υπήρχαν εκεί παιδιά που παρακολουθούσαν περιστασιακά, δηλαδή πολύ αραιά το σχολείο, αλλά για να ενταχθεί κάποιο παιδί στο σχολείο χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, πολύ επιμονή, διακριτική βέβαια και υπομονή. Πρέπει δηλαδή να χτιστεί πρώτα μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά και σιγά σιγά, αφού υπάρξει εξέλιξη και στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών αλλά και στη σχέση εμπιστοσύνης μας, τότε να μιλήσουμε για ένταξη κανονική στο σχολικό περιβάλλον. Σε ποιες περιοχές στη Θεσσαλονίκη έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα αυτά και έχει πάει το Mobile School? Οι περιοχές είναι πάρα πολλές. Τις βλέπουμε καθημερινά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όποιος βρίσκεται σε σημείο που υπάρχουν καφετέρειες, σίγουρα θα περάσουν παιδιά που θα του πουλήσουν πράγματα κτλ. Εμείς δραστηριοποιούμαστε κυρίως μέσα στους καταβλισμούς των τσιγκάνων, εκεί δηλαδή που τα παιδιά μένουν. Και κάνουμε μάθημα εκεί. Δηλαδή πηγαίνουμε εμείς σε αυτά. Ουσιαστικά ζητάμε την αποδοχή τους
και καταλαβαίνουν και αυτά, εισπράττουν ότι είναι και αυτά, τα έχουμε αποδεχτεί ανεφόρων και αυτά, ώστε να βρισκόμαστε στο δικό τους περιβάλλον. Κάτι που σου έμεινε προσωπικά σαν εμπειρία μέσα από αυτό όλο? Αυτό που σου μένει είναι ουσιαστικά η προσμονή των παιδιών στους καταβλισμούς, πώς σε περιμένουν για την επόμενη φορά, πόση συμμετοχή υπάρχει και αγάπη και για το κινητό σχολείο, και ότι ουσιαστικά βλέπεις μία εξέλιξη μέσα από αυτό. Βλέπεις, έστω και μικρή, τη βλέπεις, την παρατηρείς.